ένα πράγμα εξασφαλίζει, το σπίρα για τους εργάτες, ότι η αστική τάξη έχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί αυτό αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της Μαλαματίνα. Αντιμετωπίζουν όλα τα όπλα τα οποία διατέθηκαν απλόχερα από όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση, και να διαλύσουν και να καταργήσουν τις λογικές συμβάσεις εργασίας και να διαλύσουν τις εργασιακές σχέσεις και να δέσουν χειροπόδαρα στους εργαζόμενους για να μην μπορούν να αντιδράσουν. Φυσικά όλα αυτά είναι αυτονόητο ότι γίνεται στα πλαίσια της κερδοφορίας των πολύ λίγων που ουσιαστικά δεν παράγουν τίποτα. Και με όλες τους τις παρεμβάσεις προηγούμενες μέρες, ένα ωραίο πράγμα κατάφερε να αποδείξουν στους εργάτες, ότι με τα κουστούμια και τις γραβάτες, με τις αστυνομικές δυνάμεις και την καταστολή, τίποτα δεν μπορούν να καταφέρουν, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί, τίποτα δεν μπορεί να παράγει, τίποτα δεν μπορεί να τους γεμίζει τις τσέπες. Και με αυτή την έννοια, αυτό είναι και που φοβούνται, γιατί εδώ χτίζεται ένας ακόμα πυλώνας, όπως πανελλαδικά αναπτύχθηκε το κίνημα σε χώρους σε μεγαλειώδεις αγώνες, είπαμε προσκοηθούν κτλ. Και αυτό που ουσιαστικά τρέμουν είναι να μην γίνει ενιαίο, πανελλαδικό, ταξικό κίνημα ενάντια σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική, σε σύγκρουση με τις επιλογές της αστικής τάξης, γιατί ξέρουν ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι σκούρα και δεν μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί το κίνημα. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καταθέτουμε τις δυνάμεις. Και εδώ έχουν ευθύνη, λέμε, πέρα από τις πολιτικές δυνάμεις που δώσαν όλα αυτά στα όπλα στην εργοδοσία για να τσακίζουν τους εργάτες, και φυσικά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που παίξαν το παιχνίδι της αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, καλλιεργώντας την αδράνεια και το κάλεσμα για συμμετοχή στις επιλογές τις κυβερνητικές. Βέβαια, οι εργαζόμενοι παντού σε κάθε χώρο έχουν το κριτήριο να κρίνουν. Εμείς στην κατεύθυνση αυτή που ουσιαστικά φέρνει τους εργάτες στο προσκήνιο και δείχνει ακριβώς ότι τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς αυτούς και ότι πραγματικά έχουν την απόλυτη δύναμη να φέρουν τα πάνω κάτω, και αυτό είναι που φοβούνται, γιατί αν δεν φοβούνται δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι νόμοι και η καταστολή, αυτό θέλουν να προλάβουν. Εμείς θα κινηθούμε μόλις μας την άνεση στην κατεύθυνση του να γίνει πράξη. Εδώ στείνεται ένας πυλώνας καινούριος με αυτόν τον ανυποχώρητο ταξικό αγώνα ενάντια σε όλα τα αντεργατικά εκτρώματα, και πρέπει να οδηγηθεί στη νίκη, γιατί θα είναι νίκη όλη τη εργατική τάξη.